Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που ξεκίνησε το Μάρτιο πήραν τρεις φίλοι Κύπριοι όταν έκλεισαν οι τράπεζες της Κύπρου και είδαν εκατοντάδες κόσμο να σχηματίζουν ουρές στα κοινωνικά ποντοπολία της χώρας. Έτσι αποφασίστηκε να διοργανωθεί μια πρωτότυπη ποδηλατοδρομία που θα συγκεντρώνει τρόφιμα για την Ελλάδα αλλά και για την Κύπρο. Ο λόγος της επίσκεψης είναι ο τελικός προγραμματισμός και σχεδιασμός της ποδηλασίας, η οποία θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Με την ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης Ξάνθης είμαστε σε συνεργασία για να αλληλοβοηθηθούμε, γιατί όπως αρχικά ανακοινώσαμε, τα 2/3 των τροφίμων που θα μαζεύουμε θα παραμένουν στην Ελλάδα και στην περιοχή της Ξάνθης θα συνεργαστούμε με την ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης και η Μέρη μας βοηθάει πάρα πολύ στο σχεδιασμό και με το σχεδιασμό του δρομολογίου και γενικότερα σε οτιδήποτε χρειαζόμαστε στην περιοχή. Πείτε μας λίγο για την πρωτοβουλία που πήρατε να κάνετε αυτή την ποδηλατοπορία ουσιαστικά για να μαζέψετε τρόφιμα. Πώς ξεκίνησε δηλαδή? Ξεκίνησε απλά βλέποντας την τηλεόραση Μάρτιο, όταν σφράγισαν τις τράπεζες στην Κύπρο, έγιναν τα κουρέματα και βλέπαμε συνεχώς τον κόσμο να σχηματίζει ουρές στα κοινωνικά παντοπολία. Μια λέξη που για εμάς τους Κύπριους ήταν άγνωστη. Οι ποδηλατοδρόμοι θα βρεθούν στην Ξάνθη το Σεπτέμβριο, ξεκινώντας τις 1 Σεπτεμβρίου από την Κομωτινή και τερματίζοντας 11 Οκτωβρίου στη Λεμεσό, διασχίζοντας 560 χωριά και διανύοντας 3.848 χιλιόμετρα.